Έλα, Ελβή. Έχασα. Γεια σου. Πάμε βολτά. Ετοιμή. Λοιπόν, πρώτη φορά που οδήγησες. Πρώτη φορά που οδήγησα. Σ' αρέσει, έχει κανένα οδηγή. Μ' αρέσει κάποιες φορές, αλλά ξέρεις τι, μ' αρέσει περισσότερο να οδηγάω μηχανή. Μηχανή. Μηχανές, ναι. Γιατί... Να κάτι που πατέρας δεν ξέραμε. Μου ήταν πάντα φαν με τις μηχανές. Και με έκανε και εμένα από μικρό έτσι και έρχε μια μηχανή μικρό, είχα ποδηλάτες, έτσι, μ' αρέσουν τα δίκυκλα. Αυτοκίνητα, μ' αρέσουν τα αυτοκίνητα, δεν μ' αρέσει να οδηγώ για πολλές ώρες μόνο αυτό. Η κίνηση σε εκνευρίζει. Ναι. Εντάξει, λογικό. Πες ότι έχεις 2 μήνες κενό, ούτε προπονήσεις, ούτε αγώνες, ούτε τίποτα. Πες μου τι κάνεις, πού πηγαίνεις. Τον 1 μήνα θα τον περάσω σπίτι μου κάνοντας τίποτα. Είναι το cool down αυτό, είναι, δεν θα έκανα τίποτα έτσι, τίποτα πραγματικά, 1 μήνα τίποτα, διακοπάρες. Και τον άλλο μήνα που θα έχεις τον άλλο κουραστεί μήνα, από το τίποτα. Θα έχω ξεκουραστεί, έτσι, θα έχω ενέργεια και θα ήθελα να πάω κανένα ταξίδι ίσως, καμιά βόλτα. Πού, για πες μου μια χώρα, λοιπόν, μια πόλη που θα ήθελες. Θα ήθελα να πάω στην Ιαπωνία, πάντα που θέλω πάλι, να πάω στην Ιαπωνία. Ναι, για πες. Να μην έχεις αγώνες αυτή τη φορά. Να μην έχω αγώνες όμως, σαν τουρίστες να πάω. Θα ήθελα να πάω επίσης ταξίδι, ένα ταξίδι στη Γερμανία, στην οικογένειά μου και στους φίλους μου, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους στη Γερμανία. Να πάω έτσι λίγο να τους δω και δεν τους βλέπω πολύ. Πώς περνάς εκεί όταν πηγαίνεις στη Γερμανία, στη Γερμανία. Η Γερμανία μου αρέσει πολύ σαν χώρα. Και... Κουζίνα μπαίνεις στο εστιατόριο. Ναι, έμπαινα πάντα μικρός. Κρέατα. Κρέατα, δηλαδή τι εννοείς, τι να το ψήνεις. Ναι, steaks, ξέρω να κάνω πολλά τις κοπές τις, τις βοδινές. Και άλλα πράγματα ξέρω να κάνω, σπίτι, αλήθεια, απλά βαριέμαι πιο πολύ. Τώρα που πήραμε όλα τα χρυσά στο Μήκος, ποιος είναι ο επόμενος στόχος? Εντάξει, μ' αρέσει να κερδίζω μετάλλια κι άλλα. Αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο απ' όλα είναι, επειδή μου αρέσει το αγώνισμα, μου αρέσουν οι μεγάλες επιδόσεις, τα εντυπωσιακά άλματα, παράδειγμα, και αυτά που γίνονται μία φορά στα πολλά χρόνια. Το 866, σαν νούμερο, τριγυρνάει στο μυαλό σου, να υποθέσω, ε? Παραπάνω τριγυρνάει στο μυαλό μου. Το 866 απλά είναι τεράστιο άλμα και αυτά τα άλματα δεν μπορείς να τα κάνεις συνέχεια. Πιστεύω ότι άμα είμαι εγώ σε τέτοια μέρα, όχι, πιστεύω ότι δεν θα κάνω απλά 866, θα κάνω πολύ παραπάνω. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι άμα μου κλικάρει το τέλειο άλμα, θα κάνω πάνω από 870. Υπάρχει και το παγκόσμιο έτσι στο μυαλό σου. Το παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. θα σου πω. Όχι ακριβώς. Κοίτα, τώρα το Μήκος πια τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και δεν έχουμε την ελευθερία που είχαν οι αθλητές τότε. Είμαστε πολύ περιορισμένοι σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλοί νέοι κανόνες, οι οποίοι δυσκολεύουν πιο πολύ το παγκόσμιο ρεκόρ, που είναι ρεκόρ 32 χρόνια τώρα. Άμα κάνω μια επίδοση που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω, που είναι 8,75, η 8,75 αυτή τη στιγμή θα είναι, άμα γίνει, θα είναι νούμερο 5 all time στο Μήκος. Και για μένα αυτό θα είναι το σαν παγκόσμιο ρεκόρ. Με τους νέους κανονισμούς και όλα αυτά που έχουμε τώρα, περιορισμούς, για μένα θα είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Άσχετα τι λένε οι άλλοι, για μένα αυτό θα είναι το παγκόσμιο ρεκόρ. Το Λουκέτο στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, το ΆΚΑ, πώς το είδες? Αναμενόμενο ήτανε. Γιατί όπως και όλα τα στάδια στην Ελλάδα και όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τελειώνουνε. Και ξέρεις κάτι, εγώ δεν είμαι από τα άτομα που μου αρέσει να γκρινιάζω. Δεν έχω γκρινιάξει για τίποτα. Αλλά θα το κάνω λίγο για, για τα υπόλοιπα παιδιά. Που εγώ ξέρω τι κάνω με το προπονητή μου. Πηγαίνουμε στο εξωτερικό, φεύγουμε. Λείπουμε σήμερα κι αυτό. Δηλαδή, φεύγουμε από εδώ. Πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές εκεί? Τεράστιες διαφορές. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στην ουσία, αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για την Αθήνα, να πω, έχουμε ένα κλειστό που κάνω προπόνηση εγώ εκεί, που είναι παμπάλαιο. Που στάζουν τα νερά. Το κουβά. Με τους κουβάδες, ναι, δεν έχει βελτιωθεί κάτι προφανώς. Δεν έχει θέρμανση, δεν έχει καλώδια, δεν ξέρω τα κλέβουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Και τι άλλο έχει γίνει, είχαμε και τον Άγιο Κοσμά. Ο οποίος ο Άγιο Κοσμάς τώρα τον κλείνουνε,
Επίσης κάτι κλέψανε και κάτι καλώδια, κάτι έχει παιχτεί πάλι. Δεν έχω ρεύμα. Ναι. Τέλεια. Ολυμπιακή χρονιά εντάξει. Άμα συνεχίζει έτσι η κατάσταση, να ξέρετε ότι έχει τελειώσει ο Στίβος στην Ελλάδα. Και για να μην πω αθλητισμός, ο Στίβος τελειώνει σιγά σιγά. Έτσι πάει. Σε λίγα χρόνια δεν θα έχει τίποτα. Θέλω να μου πεις σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο, ο καλύτερος του κόσμου, ας πούμε. Ναι. Μέχρι ποια ηλικία πιστεύεις ότι θα είσαι? Γιατί αυτή τη στιγμή είσαι σίγουρα, αν αμφισβήτητα. Μέχρι ποια ηλικία. Πώς αισθάνεσαι εσύ? Πώς αισθάνομαι. Μέχρι μετά τα 30, θα έλεγα. Το θέμα είναι εξής, να μην βαρεθείς τόσο. Δεν νομίζω ότι θα βαρεθώ εγώ, γι' αυτό το λέω ότι παραπάνω από τα 30. Δηλαδή, ποιοι είναι οι επόμενοι Ολυμπιακοί? Λος Άντζελες, θα είμαι 30, 28, ναι. Και μετά πάμε 32. Ναι. Τους Ολυμπιακούς 32 θα είμαι 34. Πιστεύω το έχω να πάω μέχρι. Κλείνουμε εκεί. Πιστεύω το έχω, ναι. Ωραία. Κλείσαμε εκεί, Ναι. Έχεις δώσει δέσμευση. Δημοσίευση. Θα προσπαθήσω τώρα. Άμα το σώμα μου δεν με βοηθήσει, δεν ξέρω. Πιστεύω θα με βοηθήσει. Θα ποντάρουν οι φέρες. Μια χαρά, 34 χρόνια. Τέλεια. Θα να σου πω, τον εαυτό σε 10 χρόνια, πώς το φαντάζεσαι? Θα ξανακαθόμαστε εδώ σε 10 χρόνια και τι θα λέμε? Ξανά. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω ακόμα. Όχι, δεν έκανα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα έχω ένα έτσι ωραίο σπίτι, θα... δεν ξέρω, μπορεί εδώ στην Αθήνα. Περιοχή. Εδώ στο Μαρούσι εμένα μου αρέσει πολύ. Ναι, ναι, το Μαρούσι. Ένα σπίτι, κρατάμε το πρώτο. Έτσι ένα ωραίο σπίτι, μια ωραία ζωή να έχω. Ωραία ζωή. Να... κάνω... Οικογένεια θα έχεις κάνει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Okay. Δεν μου αρέσουν αυτές τις ερωτήσεις. Εντάξει, είναι, σταματάω. Είναι πολύ περίεργο. Άλλο. Τι θα έχεις κερδίσει, πόσα Ολυμπιακά μετάλλια θα έχουμε μιλήσει? Δεν ξέρω πόσα Ολυμπιακά μετάλλια θα έχω κερδίσει. Τέσσερα. Τέσσερα είναι φανταστικό. Τέσσερα είναι φανταστικό. Τέσσερα, Ο Δήμας έχει 3 χρυσά και ένα. Χάλκινο. Χάλκινο, σωστά. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ωραία, okay, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Θα το δω και προσπαθήσω όμως. Okay. Προσπαθήσω. Ωραία. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που αρέσει τόσο πολύ στον κόσμο και σε έχει αγαπήσει? Ξέρεις τι, σίγουρα είναι η ευθυντικότητα, αλλά είδαμε τώρα και τα παιδιά. Ξέρεις τι, είναι σπάνιο αυτό, γιατί δεν το προκαλείς, δεν δίνεις συνεντεύξεις, δεν βγαίνεις πολύ, δεν κάνεις αναρτήσεις. Δεν... τι είναι αυτό πιστεύεις που αρέσει τόσο πολύ στον κόσμο? Ακριβώς αυτό, ίσως. Που δεν κάνω πολλά πράγματα πέρα από το αθλητισμό και το εκτιμάει ο κόσμος αυτό. Δεν είναι κάτι που. Που προσπαθώ να το κάνω αυτό, το να είμαι έτσι. Έτσι είμαι πραγματικά. Είσαι ειλικρινής. Πάντα αυτό που θέλω κάνω. Πώς νιώθεις που έχεις φέρει τον κόσμο στο Στίβο, γιατί τον έχεις φέρει? Δηλαδή, έχεις δει τις κερκίδες που έχουν γίνει. Ναι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και αρέσει και στους υπόλοιπους συναθλητές μου και αθλητές του Στίβου που μπαίνουν σε ένα στάδιο πια και δεν είναι άδειο. Έτσι για τον ελληνικό Στίβο, ναι. Κάτι. Ναι, δηλαδή, πιο ακραίο ήταν πέρυσι στο κλειστό, στο σεφ. Που εγώ τώρα, okay, είναι πανελλήνιο. Εγώ δεν πάω με πολύ. Πώς το πω, όρεξη, έτσι. Δεν είναι ο αγώνας μου αυτός. Πάω γιατί μου αρέσουν να έχω νίκες στα Πανελλήνια. Πάω κοντρό και στο Τζιάμι. Αλλά έτσι προς τα πέρυσι, πραγματικά ήταν ακραίο. Και πάρα πολλά παιδιά μου είπανε, σε ευχαριστούμε που έφερες τόσο κόσμο. Ήταν γεμάτο το στάδιο. Υπάρχουν πράγματα που θα ήθελες να κάνεις, αλλά λες, ας το ρε Μίλτο τώρα, μην μπλέξουμε, έχουμε τους αγώνες, οτιδήποτε. Όχι. Άμα τύχει κάποια στιγμή να θέλω να κάνω κάτι, θα το κάνω. Τώρα δηλαδή θα έπαιρνες και το σκέιτ, άμα ήθελες και θα το έκανες? Ναι, άμα ήθελα, θα το έκανα. Και ωριακά θέλω και λάθος κάπου τα παιδιά εδώ. Ναι, άμα θέλω να το κάνω, θα το κάνω, ναι. Και ας φωνάζει. Αλλά, ναι, ας φωνάζει. Αλλά okay, ειδικά όταν έχουμε αγώνες, περίοδο αγώνες κλπ, δεν μου περνάνε από το μυαλό να τα κάνω αυτά, γιατί... είμαι πολύ focused στο... Και στη διατροφή. Θες τα όλα. Η διατροφή μου είναι random. Δεν προσέχω τίποτα. Ακούω το σώμα μου βασικά. Που λέει θέλω μπέργκερ. Ναι. Okay. Τρώω ό,τι θέλω. Κάνω ό,τι θέλω. Γενικά αυτή η ζωή μου είναι. Είμαι πολύ ελεύθερος. Κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Δεν δίνω συνέντευξη ούτε. Ναι, άμα δεν θέλω να δώσω συνέντευξη, δεν θα δώσω. Εντάξει, τιμή μου που είσαι εδώ. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις τώρα που θα φύγεις από τη συνέντευξη. Σε λίγο, όχι ακόμα. Τι θα κάνω? Θα πάω να φάω κάτι. Και θα κάτσω λίγο στον υπολογιστή, παίξω ένα game. Εντάξει. Μ' ακούω, το ακούω. Δεν ξέρω τι θα τίποτα περίεργο. Όχι, θα εντάξει, ευχαριστώ.